προσθέσει τίποτα. Τι είναι αυτό, κουτί επαναψυκτικό, έτσι. Ναι, μεταλλικό. Λοιπόν, ωραία. Θα πάρω τώρα το ρόλο του κυρίου Γρανάζη. Ποιο είναι ο Γρανάζη? Ο κύριο Γρανάζη, από το Μικη Μάους. Δεν διάβαζε Μικη Μάους. Λοιπόν, πες μας, δείξουμε... θα μας δείξει. Λοιπόν, θα δείξουμε το εξή. Μπορούμε να δείξουμε, μάλλον θα δείξουμε το πώ ένα κουτί αναψυκτικό μεταλλικό μπορεί να μα βοηθήσει να δυναμώσουμε το σήμα, το ασύρματο, ναι, το WiFi που είναι γνωστό, στο σπίτι μα. Πολύ δηλαδή ωραία. Σε κάποια σπίτια που είναι αρκετά μεγάλα δεν έχει παντού σήμα. Ή που δυνατό. Έχει και κάποιου τείχου, α πούμε, πιο ενισχυμένου κτλ. Και, δεν πιάνει και αυτό σήμα. Επηρεάζει λοιπόν, το σήμα. Ναι. Λοιπόν, τι κάνουμε. Παίρνουμε ένα κουτάκι, ναι, και με ένα καλό κοπίδι κόβουμε τις δύο, την πάνω άκρη και την κάτω, να μην κόψει κανένα δάχτυλο. Κάτσε, παιδί, κάτσε, παιδάκι μου. Το έχω κάνει η δοκιμή, σταμάτα. Έχω πιει 3 λίτρα κοκακόλα μέχρι να μάθω πώς το κόβουνε. Περίμενε. Αναψυκτικό. Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Πριν με μάλωσε, ναι, μην πει κανένα. Ναι, μην το πει και το είπα εγώ, έτσι. Και εκτεθούμε το μόνο του για να φέρει. Συγγνώμη, παιδιά, έχω και λίγο άγχος, γιατί φοβάμαι μου κόψει κανένα δάχτυλο. Έλα, πουλάκι μου, εντάξει. Λοιπόν. Το κόψες. Μισό. Έχω και ψαλιδιά, βοηθά. Πρόσεξε τα μήκο, γιατί αυτά κόβουν κιόλα. Λοιπόν, κόβουμε το ένα κομμάτι. Φέρτε αυτό, το χρειάζομαι. Λοιπόν, κόβουμε και από την άλλη πλευρά, με προσοχή. Έλα. Λοιπόν. Αχ, το κόψε σχεδόν λάθος. Όχι, δεν το κόψε. Το κόψε λάθος. Όχι, όχι, εντάξει. Είμαι σε καλό δρόμο. Πάει το repeater. Συμβαίνουν αυτά στους εφεδρέτες. Παιδιά, συγγνώμη, αγχώθηκα. Να σου πω κάτι. Σε πουλάκι μου, ο Jobs πόσες ώρες ήταν στον καράζ του μέχρι να βγάλει το κομπιούτερ. Πληροφορίες απίστευτα στον εγκεφαλό μου και νομίζω ότι θα λύσουμε. Λοιπόν, το κόβουμε χωρίς... Στίβ. Ποιος είναι ο Στίβ, ρε παιδιά? Αφήνοντας λοιπόν το ένα σημείο να είναι ενωμένο. Πού το είχα κόψει, εδώ. Παιδιά, δεν το έχω κάνει ακριβώς, αλλά στο περίπου. Το κόβουμε και στη μέση. Ναι. Δεν έχει μείνει τίποτα από το κουτί βασικά. Περίμενε, θα δεις το αποτέλεσμα. Λοιπόν, και αφού το ανοίξουμε, μοιάζει περίπου με... με δορυφορικό πιάτο. Λίγο μακρόστενο βέβαια. Με λίγο φαντασία, ναι. Βγάζουμε το... καπάκι. Το... αχ, μισό, περίμενε. Το δάχτυλι. Λίγο υφάσματα, το μπερδεύεις. Και το περνάμε πάνω στην κεραία. Ποια κεραία? Στην κεραία του ρούτερ. Το ρούτερ το... ρούτερ, τι είναι το ρούτερ? Ξέρω, λοιπόν, το ρούτερ, ξέρω. Το ρούτερ είναι αυτό που μεταδίδει το σήμα. Το σήμα το. Η κεραία αναμεταδίδει το ασύρματο σήμα σε όλο το χώρο του σπιτιού. Εμείς το περνάμε κατά αυτόν τον τρόπο και το γυρίζουμε ανάλογα προς τα που θέλουμε να δυναμώσουμε το σήμα. Το δωμάτιο που δεν πιάνει καλά, το πάμε προς τα εκεί. Το στρέφουμε προς τα εκεί λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Παίρνουμε και δύο blue tack για να το κολλήσουμε πάνω, για να μην μετακινείται. Το έχω κάνει λίγο ανάποδα, αλλά δεν πειράζει. Θα βάλω το ένα από εδώ και το άλλο από την άλλη πλευρά και θα το κολλήσουμε. Πλαστελίνη, στο περίπου τώρα το έχω δείξει. Και βλέπουμε τα πλάνα πώς γίνεται. Το πρωτότυπο. Το πρωτότυπο, ναι, τώρα το κάνουμε πολύ πρόχειρα, ναι, εδώ πέρα. Αλλά το θέμα είναι ότι δουλεύει, το έχουν κάνει αρκετοί φίλοι μου. Πραγματικά. Και δουλεύει, πραγματικά γιατί δυναμώνει. Γιατί το κάνει γιατί, αυτό. Θα το κάνω το βράδυ σπίτι μου, τώρα βρήκα δουλειά να κάνω. Γιατί εκπέμπει το σήμα και αντανακλά επάνω στο μέταλλο. Αχ, το καλό. Με αποτέλεσμα να δυναμώνει το σήμα ανάλογα την κατεύθυνση που το έχουμε βάλει. Προς τα εδώ, προς τα εδώ. Ναι. Έχω εντυπωσιαστεί. Έχω δρώσει πάρα πολύ. Λοιπόν, και ποιο δεν θέλει να έχει ίντερνετ σε όλο το σπίτι, δηλαδή. Πόση εμβέλεια, ας πούμε, μας προσθέτει αυτό? Απλά δυναμώνει, δηλαδή αν έχεις, ας πούμε, 2 γραμμές σε ένα δωμάτιο, όταν το πάει στο 3, στο 4, δυναμώνει το σήμα. Και αυτό στοιχίζει 1,5 ευρώ μόνο, 1 ευρώ όσο κοστίζει το αναψυκτικό. Καθώς τα repeat που βάζουμε σε δωμάτια για να δυναμώσει. Υπάρχει, υπάρχει και με 29 σέντ. Μπράβο. Σωστό. Τουλάχιστον ένα 50 ευρώ. Αυτά είναι. Τουλάχιστον 50 ευρώ χρειαζόμαστε για να πάρουμε ένα repeat το οποίο αναμεταδίδει το σήμα. Το repeat είναι ένα μηχάνημα που αναμεταδίδει το σήμα από δωμάτιο σε δωμάτιο. Ποιο στοιχίζει τουλάχιστον 50 ευρώ. Θα πάρω το ρούτερ. Ενώ εδώ με μισό ευρώ κάνει δουλειά μα. Λοιπόν, θα γίνει του ρούτερ σήμερα το βράδυ. Θα γίνει του ρούτερ. Πολύ ωραίο, ε. Εν μεταξύ αυτό είναι και πολύ πρακτικό. Για εσάς που μπαίνετε στη σελίδα μας στο Facebook, το Μαγκαζίνο Live, που ανεβάζουμε εκεί κάποια αποσπασματάκια. Και θα το φορτώνει. Μπράβο, τσακπατ. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα και Γιώργο εδώ το σχήμα, πώς γίνεται ακριβώς. Τώρα έτσι έκοβε διάφορα. Λίγο πρόχειρα εδώ και βιαστικά. Εντάξει, όχι. Αλλά είναι εύκολο. Πολύ εύκολο. Εύκολο, πολύ. Πολύ κάρπο. Με 29 cents. Εντυπωσιαστή.
το βράδυ. Θα γίνει του ρούτερ. Του ρούτερ και του άλλου εδώ πέρα κάτι είπε. Αυτά πώς τα είπες. Δεν τα κατάλαβε η μαμά μου. Η μαμά μου το blue tag δεν το καταλάβαινε. Εγώ το ξέρω το blue tag γιατί με αυτό οι κόρες μου, ό,τι ζωγραφιά, ό,τι αυτά κολλάνε στον τοίχο. Σιγά σιγά. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε Γιώργο. Πολύ πρακτικό τύπ. Λοιπόν, ναι, όσοι το δοκιμάσετε, θέλω να μας πάρετε τηλέφωνο ή να μας στείλετε κανένα email να μας πείτε πώς λειτουργήσε αυτό και πόσο καλά σας το έδειξε ο Γιώργος. Όχι, τραγωμένα. Θα κλείσουμε μουσικά. Βεβαίως.